Πού είναι οι γογάρες μου! Γογο, τι κάνεις? Ελπίζω να είμαι focused. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του εδώ του καναλιού. Το γυρίζω στο τέλος του βίντεο αυτό το πλάνο, οπότε μπορώ με σιγουριά να σας πω πλέον ότι γίνεται ένας χαμός σε αυτό το βίντεο. Θα δείτε πρόβες, ρούχα, μαλλιά, μακιγιάζ, από madwalk. Θα με δείτε χωρίς φρύδια, με φρύδια, σε mental breakdown. Χαρούμενη. Θα δείτε το actual madwalk που φέτος είχα δικό μου act πάνω στη σκηνή μαζί με Kings FYMC Daddy και ένα χαμό. Θα δείτε ταξίδι στη Θεσσαλονίκη που πήγα και έπαιξα τη μουσική μου και γνώρισα γογάρες. Προσπάθησα να τα συγκεντρώσω όλα εδώ σε μια παλάμη και να τα κάνω ένα βίντεο μπαμπάτσικο για τη γογό. Οπότε δεν σε κρατήσω πολύ γογό μου, θα σου πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή που βλέπεις αυτό το βίντεο έχεις έκπτωση στη MyProtein και η έκπτωση είναι 40% σε μπάρες, snacks και ενεργειακά ποτά και 27% στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, βιταμίνες, πρωτεΐνες και ρούχα. Ο κωδικός είναι πάντα DATLILY, ισχύει μέχρι το Σάββατο 24/12 στις 11 το πρωί και θα βρείτε όλα τα links κάτω στο description, όπως επίσης και τα αγαπημένα μου. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο βίντεο ευθύς αμέσως. Το μόνο που έχω να πω είναι, άμα δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε μια εγγραφούλα εδώ κάτω, πατήστε το like, το καμπανάκι, ελάτε και στο Instagram, γιατί αυτές τις μέρες θα κληρώσω διαγωνισμό με μερικά iPhone και πάμε να περάσουμε στο βίντεο. Έλα! Γεια σου Μιχαλή, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μαλλιά και make-up mm-hmm. για madwalks. Η απόφαση πάρθηκε. Έχω φάει mental breakdown και θα γίνω ξανθιά. Τουλάχιστον αρχίζουμε από τα φρύδια. Έχουμε ξεκινήσει να ντεκαπάρουμε το φρύδι. Εγώ λέω να το ξυλίσουμε το κεφάλι. Του τρελού αυτή τη στιγμή. Θέλω να δω πώς θα με κοιτάνε τα δίπλα αυτοκίνητα τώρα που θα οδηγώ για να φύγω. Πού είσαι εγώ γάρα μου, τώρα θα με ανεχτείτε για 2 μέρες χωρίς φρύδια. Είναι 10 το βράδυ, δοκιμάσαμε τα πάντα. Και τώρα πάω να κάνω νύχια στην Σοφία, δεν έχω φάει όλη μέρα, παρήγγειλα. Πουπουπουπ, καμία τοποθέτηση. Αλλά δεν πρόλαβα να φάω, οπότε παίρνω το φαγητό στη Σοφία όσο κάνω νύχια να τσιμπήσω κάτι. Πάνω κάτω έχουμε καταλήξει τι θα κάνουμε, μαλλιά και μακιγιάζ. Θέλω να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι κάνω συνήθως. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, το κεφάλι μου κοντεύει να σπάσει, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τι νύχια θα κάνουμε. Ήρθα τώρα στη Σοφία. Μπορεί και να βαϊμπάρω λίγο με το φρύδι. Πρέπει να το αφήσει έτσι, χθες. Συνηθίζεται λίγο με την ώρα. Είναι τέλειο, εγώ το είδα και τα story. Έχουμε έρθει να κάνουμε νύχια. Έλα! Γεια σου ρε Σοφάρα! Γεια! Παιδιά, όλα καλά! Τώρα σίγουρα δεν φαίνεται. Α, ναι, εδώ φαίνεται λίγο καλύτερα. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ γλυτεράτο. Ευχαριστώ Σοφία. Να είσαι καλά αγάπη μου! Πού είσαι ρε γογό μου? Θα το ξεχνάω πάντα ότι δεν έχω φρύδια τώρα. 2 μέρες θα κρατήσει αυτή η παράνοια. Σήμερα είναι Δευτέρα, αύριο είναι το madwalk. Κάναμε χθες τις πρόβες μας, δεν σας μίλησα πολύ γιατί ήταν μια περίεργη μέρα. Αλλά εκεί που έχουμε καταλήξει είναι ότι στο κόκκινο χαλί θα εμφανιστώ λογικά ξανθιά με μαλλί πολύ μακρύ. Και αυτό γιατί εμφανίζομαι παντού με το μαλλί μου κλασικά κάτω και... δεν με πειράζει να δοκιμάσω και κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά, πάνω για πώς είμαι έτσι. Και στο stage θα είναι το μαλλί μου καστανό, μπορεί να βάλω και έξτρα μαλλί να φτάσει ακόμα πιο κάτω, θα δούμε. Τώρα η ώρα είναι 4:10, 4:30 έχω ένα meeting, μετά έχω το πρώτο μου fitting για τα ρούχα, για το madwalk, θα σας πάρω μαζί μου. Και μετά έχουμε την πρόβα την generale που ξεκινάει στις 9, πρέπει να είμαι εκεί στις 8:30 να πάρω τα πάσα και θα κρατήσει μέχρι αργά σήμερα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και αυτήν την σημερινή περιπέτεια. Να δούμε πού θα μας βγάλει. Ο Μέρλιν Μάνσον πάλι στις οθόνες σας. Έχουμε έρθει να κάνουμε το fitting. Είμαστε έτοιμοι να τα δοκιμάσουμε? Είμαστε πανέτοιμοι. Βασικά δεν είναι έτοιμα, λίγο το κορμάκι θα δούμε. Να δείξουμε λίγο αυτό το γάντι το οποίο... το γάντι. Γεια σου YouTube, πρώτη φορά μιλάω σε σένα με το καινούριο look. Ναι, αυτό είναι το γάντι. Τώρα θα δοκιμάσουμε. Πώς είμαι έτσι. Τώρα θα δοκιμάσουμε. Την ολόσωμη. Την ολόσωμη. Αλλά δεν είναι τελειωμένο. Θα βάλουμε. Όχι, μετά... τώρα μπράβο. Θα έχουμε να κάνουμε στενέματα. Μόλις. Θα το δείξουμε λίγο και σε ένα fast forward. Ωραία, μόνο τη γραμμή τώρα θα δοκιμάσουμε. Τα μέτρα ουσιαστικά να πάρουμε. Και μετά θα ετοιμαστεί και θα το δούμε αύριο τελειωμένο. Πάμε. Το γάντι είναι αυτό. Και θα ράψουμε από πάνω και μία. Ένα φουστάκι. Ναι, ένα φουστάκι. Madwalk, we're coming! Έλα και η Generale. Φτάσαμε στο Taekwondo. Σήμερα είναι Δευτέρα. Γιατί το λέω πάλι. Σήμερα θα δούμε όλα τα acts και επίσημα. Τα μοντέλα μας είναι εδώ. Θέλεις να βγεις εσύ και στο δικό μου act, αν είμαι άρρωστη? Ναι, απλά πρέπει να βάψεις τα φρύδια σου. Προλαβαίνω. Ναι, ωραία, ωραία. Το διορθώνουμε και συνεχίζουμε. Ήρθαμε στην Generalita. Δεν αντέχω άλλο. Γεια σας γογούλες μου. Πρόβες τέλος. Πέφτω να ξεκουραστώ και αύριο είναι η μεγάλη μέρα.
Τη βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και εγώ έπρεπε να είμαι 3.30 στο Φάληρο. Και είμαι έξω από το σπίτι μου, με βρεγμένο μαλλί, γιατί μόλις βγήκα από το μπάνιο. Και κατευθύνομαι στο Taekwondo. Γιατί? Γιατί σήμερα είναι το Mad Walk. Λοιπόν, σας κλείνω να προλάβω τώρα εδώ με ό,τι φρύδι έχει απομείνει. Και τα λέμε από το Φάληρο. Τα παιδιά, οι κουβαλιτές έχουν έρθει εδώ, έχουν φέρει τα πρικιά μας. Και εγώ είμαι έτσι. Φτάσαμε, εδώ είναι το καμαρίνι μας. Καλέ, τι ντεζαβού ήταν αυτό. Καλή, γεια σας. Είμαστε 5 γυναίκες και έχουμε αυτό το τραπέζι για ένα καθρέφτη. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Δείτε εδώ έναν άνθρωπο που θα μου κάνει styling. Εγώ, σε λίγο στο χαλί. Έχουμε στήσει εδώ τα πάντα, έχουμε ξεκινήσει με το μαλλί. Αλλαγή σχεδίων, θα γίνω η Wednesday. Θα βάλω τη ξανθιά την Lily και θα βάλουμε πάνω και XT για να φτάσουμε μέχρι το κολλή. Αποκλείεται να με έτσι σε όλο το βίντεο. Αποκλείεται. Να βγω έτσι. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Έτοιμη, πάμε. Όλα τα όνειρα έχουν κάποιο νόημα, τα όνειρά μου. Που είσαι εγώ μου. Έχει τελειώσει πια το Mad Walk. Πήγα και για ένα φαγητό με την αδερφή μου. Είμαι πάρα πολύ χαωμένη. Δεν έχω προλάβει να δω ούτε ένα μήνυμα στο κινητό. Θα κάτσω αύριο με την ησυχία μου να τα διαβάσω όλα. Γιατί έχω δει ότι μου, έχετε στείλει πολλά. Ήθελα και από εδώ να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και στα παιδιά του ACT που ήταν έτσι τόσο φιλόξενοι μαζί μου και μου με έκαναν να νιώσω άνετα και ότι τους αρέσει που είμαι μαζί τους πάνω στο stage. Φυσικά στο MAD που για ακόμα μία φορά με είχαν σε μία τόσο έτσι μεγάλη και ωραία διοργάνωση. Σε εσάς που το έχετε κάνει όλο αυτό πραγματικότητα. Και στα παιδιά της ομάδας που έκατσαν, με έβαψαν, με έσχεξαν, μου άλλαξαν 150 μαλλιά σε μία ώρα. Οπότε πάω να ξεκουραστώ γιατί αύριο έχουμε γυρίσματα με τον Ατζαράκη. Μεθαύριο έχω ολοήμερο MAD και δεν έχω αγγίξει ακόμα το μίξ της Θεσσαλονίκης. Οπότε θα τα πούμε αύριο. Καληνύχτα! Γεια σου γογό μου, σήμερα είναι Τετάρτη, κάναμε γύρισμα το μεσημεράκι με τον Ατζαράκη και τώρα που όλα τελειώσαν έχει έρθει η ώρα το φρύδι να επανέλθει στα συγκαλά του. Μόλις πέρασα λίγη βαφή θα περιμένω κάνα μισάωρο, 40 λεπτό, μισάωρο για να το βγάλω. Φρύδι είναι, τι στο καλό. Και θα μπω τώρα στο λάπτοπ να κάτσω να τσεκάρω φωτογραφίες. Γιατί είμαι σε το Legolas. Να κάτσω να τσεκάρω φωτογραφίες από το Mad Walk, να τις στείλω στο Mike τον φωτογράφο να μου τις φτιάξει και θα ξεκινήσω να κάνω μοντάζ. Και μετά θα ξεκινήσω να κατεβάζω μουσική για τη Θεσσαλονίκη. Οπότε να τα πάρουμε ένα-ένα και να ξεκινήσουμε δουλίτσα. Τα φρύδια επέστρεψαν καλά και λέω τόση ώρα γιατί είμαι τόσο όμορφη. Πού είσαι ρε γογό μου? Πάω Mad. Έχω ολοήμερο. Καλημέρα. Καλή πεμπτούλα. Μόλις έφτασα, έχω έρθει στο καμαρίνι για να ετοιμαστώ. Και μου έδωσαν στην είσοδο αυτό το κουτί που είναι για μένα. Είναι ένα δέμα από μία γογό που μου είχε ζητήσει τα στοιχεία του καναλιού εδώ για να μου στείλει κάτι που ήθελε. Αλλά είναι πολύ μεγάλο κουτί.
Μου έστειλε αυτήν εδώ τη φιγούρα που είναι ο Freddie Mercury. Μου έστειλε και ένα κουτί με λομακάρονα με σοκολάτα. Γιατί είχα κάνει ένα story στο Instagram και έλεγα πόσο πολύ μου αρέσει. Τι παιδιά είστε εσείς? Είμαστε στο τέταρτο γύρισμα. Τι ωραία που περνάμε σήμερα, Αλέξη, συγγνώμη. Ό,τι χειρότερο. Μπορείς να μαζέψεις την κοιλιά σου. Πού είσαι, ρε γογό? Η ώρα είναι 3:10. Είναι Πέμπτη. Μόλις τελείωσα τα γυρίσματα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Σε 2 μέρες φεύγω Θεσσαλονίκη και δεν έχω ακουμπήσει το set ακόμα. Δεν έχω κατεβάσει ούτε ένα τραγούδι, οπότε πάμε τρέχοντας σπίτι να ξεκινήσουμε. Παιδιά, καλημέρα. Είμαστε στο αεροδρόμιο και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Τέλος πάντων. 8 η ώρα είχαμε δώσει ραντεβού να έρθουν πάρα από το σπίτι μου. 8 παρά 5 κοιμότανε. Γενικά είναι όλα βάσει σχεδίου σε αυτό το βίντεο. Όλα. Η ώρα είναι οριακά 10. Πρέπει να ήμασταν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είμαστε μέσα στο. Έλα ρε Λίλη. Περάστε το κεφάλι σας στο άνοιγμα του σωσιβίου. Ασφαλίστε την άκρη της ζώνης στην υποδοχή και σφίξτε ώστε να εφαρμόσει καλά στη μέση σας. Τι ωραία που περνάμε. Έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο. Η ώρα είναι 11 όταν φτάσαμε. Τώρα είναι 12 παρά. Και το check-in είναι στις 3. Εμείς ήρθαμε νωρίτερα και καλά για να προλάβουμε να ξεκουραστούμε λίγο. Yay. Τίποτα. Σκουπίδια. Είμαστε με τις χειραποσκευές στο χέρι. Εγώ έχω 2 meetings τώρα στο κέντρο. Έλεγα να μην πάω έτσι. Οπότε τώρα έχουμε κάτι σαν τα γερόντια. Μόνο μπυρίμπα δεν έχουμε βγάλει πάνω στο τραπέζι. Και ο Άγγελος έχει ήδη μπει και κλείνει τα αυριανά εισιτήρια για να φύγουμε. Η ώρα έχει περάσει, είμαστε ένα βήμα πριν αφήσουμε τα κόκαλά μας και κλείσαμε τελικά να μείνουμε κάπου αλλού οι τρεις μας για να πάμε λίγο να ξεκουραστούμε, γιατί έχουμε και δουλειά στη Θεσσαλονίκη, έχουμε έρθει και για άλλη δουλειά, οπότε φεύγουμε τώρα, περιμένουμε Uber για να μας πάει στο καινούριο χώρο διαμονής. Έλα! Πήραμε ένα ταξί το οποίο μας άφησε, παιδιά, στη μισή διαδρομή και μας είπε 2 λεπτά είναι από εδώ με τα πόδια, δεν σας πάω γιατί έχει πορεία. Τελικά το κάναμε με τα πόδια, κανονικά ήταν τα αμάξια δίπλα μας. Γεια! Είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, δεν ξέρω πώς καταλήξαμε σε αυτό το σημείο. Μπράβο! Λοιπόν, εδώ έχει λουκανικάκι, Ναι, λογικά με τα μία σόβα, να πάει κάτω. Μίζερο, μίζερο. Εμείς ήρθαμε να φάμε κάτι light για να ξαναφάμε στις 4. Είναι με γεύση με λαμακάρονο. Φύγαμε από το μαγαζί, με δυσκολία αναπνέουμε αυτή τη στιγμή. Χρειάζομαι νομίζω καφετήρα και κλείσμα. Και τώρα πάμε στη Marmalade, πρώτη στάση, να μιλήσουμε με τον Μπάρι, γιατί σας ετοιμάζω ένα μεγάλο giveaway τώρα για τις γιορτές. Και η επόμενη μας στάση θα είναι στα Maren Mar τα κοσμήματα που σας βάζω συνέχεια προσφορές στο Instagram για να σας φτιάξω και η βρεατιμούτσικα χριστουγεννιάτικα. Τελείωσε το πρώτο meeting, πήραμε και τα ρουχαλάκια μας από τη Marmalade. Τελειώσαμε τις δουλειές μας, τώρα θα πάμε επιτέλους να δούμε για πρώτη φορά το ξενοδοχείο και έχουμε 3 ώρες να ξεκουραστούμε, να κάνουμε μπάνιο, να αλλάξουμε, να βαφτούμε λίγο και να γίνουμε άνθρωποι. Και έχουμε σταματήσει σε ένα φαρμακείο γιατί η Σοφία κοντεύει να πάθει παράκρουση επειδή δεν έχει μαζί την Dettol. Για να καταλάβετε, αν εγώ είμαι κατακουζινός μία φορά, η Σοφία είναι 10. Φτάσαμε επιτέλους στο ξενοδοχείο, αυτό είναι το ασανσέριο. Πάνω σε κάνω ρούν του ρέλα. Λοιπόν, και φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Εδώ έχει τις κρεμαστρούλες να βάλεις τα ρούχα σου. Έχει ένα ντιβανάκι. Εδώ είναι το μπάνιο. Βασικά το μπάνιο είναι... Όχι, εδώ είναι η τουαλέτα. Το μπάνιο είναι εδώ. Και μετά γυρνάμε από την άλλη μεριά, όπου έχει ένα τραπεζάκι, το κρεβάτι, έναν καθρέφτη και την τηλεόραση. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη αυτή τη στιγμή. Έχω 2 ώρες να κάνω ένα μπάνιο και να αλλάξω ρούχα και να ετοιμαστώ, να ισιώσω μαλλιά, για να βγω στη σκηνή, να παίξω μουσική. Έχουμε κλείσει και τα αεροπορικά μας. Αύριο πρωί να κάνουμε check-out και το μεσημεράκι να πετάξουμε για πίσω. Δεν βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Είμαι σερή από χθες. Είμαι έτοιμη. Αυτά είναι τα ρούχα της βραδιάς. Μα τι ωραίο outfit of the night είναι αυτό. Θα ζητήσω από τα παιδιά να με βγάλουν. Και όπως πάντα το λιλάκι δεν παίζει χωρίς γυαλιά μουσική. Οπότε θα είναι κάπως έτσι το σημερινό. Έλα! Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ!
έξω. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Θέλω να πούμε κάτι όλοι μαζί. Girl, you're fucking amazing. When I say that, you say Lily. That, 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 that. Έχετε δύναμη ακόμα ρε παιδί. What the fuck, girl? Έλα. Εγώ τι κάνεις? Έχω δωράκια, θα κάνω unboxing εδώ μετά. Τελείωσε το live και τώρα έχουμε μία άλλη δουλίτσα. Θα πάμε σε ένα άλλο κλαμπάκι. Αλλά πρώτα, πάμε να φάμε. Παιδιά, όσο δεν έχω φάει τον τελευταίο μισό χρόνο, έχω φάει από την ώρα που ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε στο ταβερνάκι, το σωστό, με τη ζωντανή τη μουσικούλα. Εγώ αυτά ήθελα. Είμαι εγώ για να κολοχτηθεί μέσα από τα πόδια. Παναγία μου και Χριστέ μου, παιδιά, δεν μπορώ να περπατήσω. Όχι, εγώ έφαγα σαν να με είχαν κλείσει οι πόγοι. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο μαγαζί για ποτό. Παναγία μου. Δεν γίνεται να το γνώρισε αυτό το σκυλί. Εδώ. Ευχαριστώ, παιδάκια, που ήρθατε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Να είστε καλά. Και κάπως έτσι τούτο εδώ το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη σε αυτό το σημείο, οπότε δεν θα πω πολλά. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe, πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο. Ελάτε και στο Instagram όπως είπαμε, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Και μην ξεχνάτε την έκπτωση στη My Protein. Εμείς θα τα πούμε ξανά σύντομα, να έχετε καλή γιορτέ. Αύριο κιόλας θα παίξει το Mad Walk στο Mega 11 παρα 10 το βράδυ, οπότε μπορούμε να συντονιστούμε όλοι μαζί, να πάρουμε κάτι να τσιμπάμε και να τα δούμε. Και εμείς θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Να έχετε τέλεια Χριστούγεννα. Να περάσετε καταπληκτικά μαζί με τους αγαπημένους σας. Και τα λέμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Αυτό εδώ το μαραφέτη. Γνώμη. Bye.